για να δούμε κάποια στοιχεία που μας βοηθήσατε να επιλέξουμε από αυτήν την έρευνα που ουσιαστικά διαθέτει 19 πίνακες. Εμείς θα παρουσιάσουμε 6 πίνακες, αυτούς που θεωρείτε εσείς που κάνατε την έρευνα μαζί με τη συνάδελφό σας τη Μαρίνα την Παπαδάκη ως τις πιο σημαντικές. Θα ήθελα, πηγαίνοντας στις οθόνες της εκπομπής, να μου δώσετε κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά έτσι πολύ γρήγορα. Βλέπουμε τον πρώτο πίνακα. Θα ήθελα όμως κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά. Καταρχήν, φαντάζομαι ότι η ιδέα για αυτήν την έρευνα ήρθε έτσι ξαφνικά όταν βιώσαμε ένα πρώτο lockdown, σωστά? Ναι, και όταν είδαμε αυτούς τους μετασχηματισμούς στην εκπαιδευτική διαδικασία, πρωτόγνωρους, θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφουγκραστούμε το λόγο των φοιτητών μας και να δούμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να αλλάξουν, να ακούσουμε τις δικές τους προσεγγίσεις, προβλήματα που αναδεικνύουν, ζητήματα που πρέπει να εντοπίσουμε, και πράγματι αυτή η έρευνα ήταν αρκετά διαφορετιστική σε διάφορα πράγματα που διαχειριστήκαμε όλο αυτό το διάστημα στο Πανεπιστήμιο. Καταρχήν να πω ότι σε αυτήν συμμετείχαν 328 φοιτητές και φοιτήτριες από τα τμήματα των οικονομικών επιστημών, ψυχολογίας, πολιτικής επιστήμης και κοινωνιολογίας του Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η έρευνα στις 2 Μαΐου του 2021, ολοκληρώθηκε στις 24 και βλέπουμε μία από τις επιλεγμένες απαντήσεις. Θα βοηθάω, κύριε Ζαϊμάκη, για να μας δίνετε σύντομο σχόλιο αμέσως μετά την παρουσίαση. Ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης τηλεμαθημάτων. 75,6% οι φοιτητές απάντησαν ότι το παρακολουθούσαν μέσω προσωπικού λάπτοπ. 7 μέσω κινητού τηλεφώνου. Προσωπικό σταθερό υπολογιστή desktop 6,1, από οικογενειακό υπολογιστή desktop ή laptop που μοιράζονται με άλλα μέλη της οικογένειας το 8,8% και από υπολογιστή που έχουν δανειστεί από φίλο γνωστό 2,4%. Να υποθέσω ότι η τεχνολογία έχει περάσει τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας που οι περισσότεροι φοιτητές, ακόμα και σε αυτήν τη δύσκολη εποχή, διαθέτουν τον τρόπο για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Προφανώς διαθέτουν, αλλά προσέξτε, στη διεθνή βιβλιογραφία έχει τονιστεί πάρα πολύ η σημασία να έχεις την κατάλληλη συσκευή. Πανεπιστημιακή μάθηση μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο που βλέπουμε το 7% δεν είναι μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί, ή από οικογενειακό υπολογιστή που μοιράζονται με άλλα μέλη της οικογένειας ή από υπολογιστή που έχουν δανειστεί, δείχνει ότι ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 20% περίπου 2 στους 10 έχουν διάφορα προβλήματα τεχνολογικού εξοπλισμού. Και προσέξτε, στην έρευνα συμμετείχαν αυτοί που παρακολουθούσαν τα μαθήματα. Άρα έχουμε και ένα πληθυσμό που είναι εκτός. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Προβλήματα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οφείλουμε ως πανεπιστήμια ή ως κράτος να εξοπλίσουμε, να βοηθήσουμε άτομα που συνήθως προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, γιατί έχουμε και τέτοια στοιχεία από πού προέρχονται αυτά τα άτομα, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ούτως ώστε να έχουν τα ίδια εφόδια συμμετοχικότητα σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία. Πάμε να δούμε τον δεύτερο πίνακα της έρευνας αυτής. Είναι η αυτοαξιολόγηση ψηφιακών δεξιοτήτων φοιτητών και φοιτητριών. Επαρκής δηλώνει απαντά το 44,5%, μάλλον επαρκής το 33,8%, μέτριες το 17,1%, μάλλον επαρκής το 2,1%, είναι στο 21,6% η πρόσθεση αυτών των δύο απαντήσεων και 2,4% ανεπαρκής. Εδώ υπάρχει ικανοποιητική απάντηση, όμως εγώ κρατάω αυτό που μας είπατε, είναι αυτοί που συμμετείχαν. Φαντάζομαι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών που δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίως, μα ακόμη και από αυτά τα στοιχεία βλέπουμε ότι πάλι γύρω σε ένα ποσοστό 20% φαίνεται να έχει χαμηλό ψηφιακό κεφάλαιο, όπως λέμε. Χαμηλές δεξιότητες, σε κάποιες περιπτώσεις και ανεπαρκής, που προσέξτε εδώ έχει και ένα ενδιαφέρον. Πάλι συνδέεται με την ταξική προέλευση, γιατί έχουμε και τέτοια στοιχεία, και επίσης έχουμε και μια διαφορά με βάση το φύλο. Δηλαδή βλέπουμε οι έμφυλες διακρίσεις, τα διάφορα κοινωνικά στερεότυπα, περνάνε και μέσα στις χρήσεις των νέων τεχνολογικών μέσων. Και εδώ χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις. Ποια είναι αυτά τα παιδιά που έχουν περιορισμένες δεξιότητες και γιατί? Και πώς μπορούμε εμείς μέσα στο πανεπιστήμιο να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα σε μια εποχή που θεωρείται της τέταρτης εντός εισαγωγικών τεχνολογικής επανάστασης κλπ. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι ο χώρος παρακολούθησης των μαθημάτων από απόσταση.
Σε προσωπικό χώρο, παραδείγματος χάρη στο δικό τους δωμάτιο, απάντησε το 73,8%. Σε κοινόχρηστο χώρο για όλη την οικογένεια το 13,1%. Σε δωμάτιο που μοιράζονται με κάποιο άλλο μέρος της οικογένειας 11,3%. Και σε άλλο χώρο εκτός σπιτιού 1,8%. Νομίζω ότι η απάντηση αυτή είναι και αναμενόμενη, με δεδομένο ότι αν υπάρχει ένας προσωπικός χώρος και μέσα σε αυτόν υπάρχει ένα λάπτοπ ή ένας υπολογιστής, βοηθάει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ενισχύεται και από την περίοδο του lockdown. Γιατί αυτό συνέβη μετά από ένα lockdown, κύριε καθηγητά, σωστά? Σωστά, αλλά αυτό που πρέπει να επισημάνουμε εδώ πέρα είναι ότι τριτοβάθμια εκπαίδευση, πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προϋποθέτει ένα βαθμό αυτονομίας σε σχέση με τη διαδικασία της μάθησης. Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό έχουν δείξει ότι η έλλειψη ενός ξεχωριστού χώρου για την παρακολούθηση μαθημάτων εξαπαιστάσεως έχει αρνητικές επιδράσεις στη διαδικασία της μάθησης, ενισχύει το στρες, την ένταση, την αδυναμία συγκέντρωσης. Μάλιστα. Δεν νοείται εκπαίδευση όπου κάποιος μοιράζεται αυτή την εμπειρία με την οικογένειά του και μάλιστα εδώ πολλές φορές παραβιάζονται και προσωπικά δεδομένα, που είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και ο κ. Και μιλάμε βεβαίως για ενήλικους ανθρώπους, μιλάμε για φοιτητές. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σε μαθητές και ειδικά μαθητές δημοτικού. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. Θέλω να τα δούμε όλα στο πρώτο μέρος για να τα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω στο δεύτερο. Προβλήματα στη λειτουργία της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Έλλειψη κατάλληλα προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού. 8,2 καθόλου, 15,9 λίγο, 20,4 μέτρια, 32,9 αρκετά και 22,6 πολύ. Αδυναμία διαπροσωπικής επαφής με τους διδάσκοντες, 8,8 καθόλου, 18,9 λίγο, μέτρια 17,7, αρκετά 29,9 και πολύ 24,7. Αν προσθέσουμε μάλιστα τις δύο τελευταίες απαντήσεις, μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Αίσθηση απομόνωσης από τη διαδικασία μάθησης, 17,4 καθόλου, 19,8 λίγο, 20,7 μέτρια, 20,7 αρκετά και 21,3 πολύ. Και αδυναμία αλληλεπίδρασης με συμφοιτητές και συμφοιτήτριες, 15,2% καθόλου, 16,8% λίγο, 21,6% μέτρια, αρκετά 20,7% και 25,6% πολύ. Βλέπουμε, κύριε καθηγητά, εδώ και ένα σημαντικό ποσοστό, αν προσθέσουμε τις τρεις τελευταίες απαντήσεις, όσον αφορά την κοινωνική απομόνωση. Ένας μαθητής, ας πούμε, που περνάει για πρώτη χρονιά στο πανεπιστήμιο, έχει βιώσει αυτή την τεράστια αγωνία αλλά και τη μάχη που έδωσε για να περάσει, ξαφνικά πρέπει να μην βρίσκεται στο πανεπιστημιακό έδρανο, στο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο που ονειρεύεται, αλλά στον υπολογιστή του σπιτιού από όπου έδωσε τη μάχη του. Εκεί που μελετούσε δηλαδή. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ όλα αυτά μας μιλάνε και μια διαδικασία αλωτρίωσης της πανεπιστημιακής μάθησης. Το ζήτημα της συνεργασίας, της συμμετοχικότητας μέσα στην αίθουσα, η αίσθηση της κοινότητας, της εμπειρίας του βιώματος μιας ιδιαίτερης ψυχοδιανοητικής κοινότητας, γιατί αυτό το πράγμα είναι το ζωντανό μάθημα, mm-hmm. όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, όπου βλέπεις ένα φοιτητή που έχει μια δυσκολία να εκφραστεί και του δίνεις το λόγο. Όλη αυτή η σφαιρική εμπειρία των σωμάτων και των σκέψεών τους χάνεται. Και αυτό αποτυπώνεται σε διάφορα ευρήματα εδώ, στην αδυναμία διαπροσωπικής επαφής, και είναι και ακόμη πιο χαρακτηριστικά στα ποιοτικά ευρήματα που τους ζητήσαμε να μας εκφράσουν, να μας δικαιολογήσουν τις απόψεις τους, και εκεί είναι εντυπωσιακές οι απαντήσεις τους. Μάλιστα. Η αίσθηση της απομόνωσης επίσης, και αυτό το έλλειψη κατάλληλα προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού. Τα πανεπιστήμια βρέθηκαν εντελώς απροετοίμαστα για να προσφέρουν ψηφιακή εκπαίδευση χωρίς να έχουν τα κατάλληλα μέσα. Αυτό έγινε βέβαια σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά έγινε με πολλά προβλήματα και αυτό εντοπίζεται από τους φοιτητές. Επειδή πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα δούμε και την τελευταία διαφάνεια και θα τη σχολιάσουμε αμέσως μετά. Αξιολόγηση της εμπειρίας της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. 17,1% απάντησε πολύ καλή, 38,1% καλή, μέτρια το 33,5%, κακή το 6,4%, πολύ κακή το 4,9%. Εδώ πέρα, βεβαίως, κύριε Ζαϊμάκη, και με αυτό το σχόλιο θέλουμε να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα,
Φαίνεται ότι αυτή η εξοικείωση της υψηλής τεχνολογίας μέσα από την τηλεκπαίδευση δεν είναι κάτι άγνωστο για τους φοιτητές. Ασφαλώς και δεν είναι άγνωστο. Το ενδιαφέρον όμως εδώ είναι να δούμε τι νόημα δίδουν σε αυτό το καλή, πολύ καλή, μέτρια, κακή ή πολύ κακή. Και επίσης να ερμηνεύσουμε λίγο αυτές τις διαφορετικές στάσεις των φοιτητών. Θέλει όμως λίγο χρόνο αυτό και θα έλεγα ότι... Θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ακριβώς.